Την πόρτα του εισαγγελέα και του ανακριτή πέρασε σήμερα το μεσημέρι η μοναδική κοπέλα που συνελήφθη για την υπόθεση των όπλων και των εκρηκτικών που βρέθηκαν στην Πάτρα και την εγκληματική οργάνωση που φέρεται να έκανε ληστείες σε τράπεζες Ελτά και σούπερ μάρκετ. Στην κατοχή των συνολικά 7 συλληφθέντων βρέθηκε και ποσότητα εκρηκτικής ύλης και για το λόγο αυτό στις έρευνες που συνεχίζονται με αμύωτη ένταση μετέχουν και στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Η κατηγορούμενη που συνελήφθη για την υπόθεση των όπλων και των εκρηκτικών μαζί με άλλα 6 άτομα αφέθηκε ελεύθερη μετά την απολογία της με περιοριστικούς όρους. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 7 ληστείες, 3 σε τραπεζικά καταστήματα στην Εόλυνο Στρατιώτου και στην Ακροτηρίου στην Αλφα Μπανκ, όπου οι δράστες ξέχασαν χρησιμοποιημένα μπουκαλάκια νερού, 3 σε υποκαταστήματα Ελτά στα Βραχνέικα και στην Έλληνο Στρατιώτου και 1 σε σούπερ μάρκετ στον Σκλαβενίτη στην Αγιά με λία 19.000 ευρώ, καθώς και 10 κλοπές δικύκλων, η συνολική αξία των οποίων ανέρχεται στις 10.000 ευρώ. Τα μέλη της οργάνωσης για να αυξήσουν το εισόδημά τους είχαν διαμορφώσει τα σπίτια όπου διέμεναν σε χώρους υδροπονικής καλλιέργειας κάναβης. Οι άλλοι 6 συλληφθέντες από τον αντιεξουσιαστικό χώρο θα οδηγηθούν αύριο Τρίτη για να απολογηθούν και κρατούνται στα κρατητήρια της ασφάλειας Πατρών στην οδό Ερμού. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για εγκληματική οργάνωση, ληστείες, κατοχή ναρκωτικών και εκρηκτικών. Ανάμεσά τους και ο γιος του Στέλιου της 17 Νοέμβρη.